Ότι δεν όλοι ήταν. Όπα, όπα, έχουμε ένταση. Έχουμε ένταση. Βρείτε, παιδιά, βγάλετε από τα γράμματα, σα παρακαλώ, να μπορούμε να βλέπουμε. Κάτια, τι γίνεται ακριβώ τώρα εκεί. Και αν μπορεί ο συνάδελφο. Αν μπορεί ο συνάδελφο να μετακινηθεί λίγο, γιατί βλέπουμε συνέχεια ένα σβέρκο ή ένα. Τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή την ώρα, Γιώργο, οι αστυνομικέ δυνάμει κάνουν αυτό που αρχικώ θέλανε. Τι γίνεται, Νεωνέ, τι γίνεται, περίεργε μα. Τους διαδηλωτές προς το πεζοδρόμιο θέλουν να τους απομακρύνουν από το δόστρωμα της Βασιλικής Σοφίας. Πάντως τα κρυγόνα έχουν ρίξει τώρα. Γιατί βλέπω όλους να είναι με τα μάτια και τις μύτες. Ακριβώς. Μόλις τώρα έγινε και χρήση δακρυγόνων. Προκειμένου, δεν το κατάλαβα το λόγο, δεν υπήρχε κάτι για να χρησιμοποιήσουν τα κρυγόνα οι αστυνομικοί. Πώς είμαστε τόση ώρα στον αέρα, θα έπρεπε να υπάρχει δράση για να κάνουμε τηλεθέαση. Κατάλαβες. Και προφανώς δόθηκε η εντολή να έχουμε δράση για να. Αυτό και εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Δεν μπορούσα να είναι τόσο ο κόσμο. Θα μπορούσαμε τι ασπίδε του να του αποθήσουν. Τι λένε οι άνθρωποι τώρα και τι λένε, για πήγαινε και κοντά εσύ κάτι να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι. Πολλοί αυτή τη στιγμή θα κρίζουν. Όχι, το ξέρω, ναι, να πα εσύ κοντά να ακούσουμε τι λένε, λέμε. Τι να πούνε οι άνθρωποι, έχουν χάσει τη δουλειά του. Δεν σα άκουσα. Κάνουν χρήση δακρυγόνων οι αστυνομικοί. Τι ξέρει, κάνανε χρήση. Δεν προκαλέσαμε καθόλου. Μα ψυκάρανε ψυχρό. Να ανοίξουν το δρόμο, να βάλουν την κλούβα, να μην έχουμε καθόλου επαφή. Κάποιος έχει λιποθυμίσει. Κάποιος έχει λιποθυμίσει από τη βλέπουμε. Και τους πειράξαμε. Από τις 5 ώρα εδώ είμαστε. Μην δείξετε το πρόσωπο, παιδιά. Μην δείξετε. Τι κάναμε. Ό,τι δεν κάναμε εμείς. Μην δείξετε πρόσωπο, σας παρακαλώ. Μην δείξετε πρόσωπο. Τι θέλουμε, αυτό το πράγμα θέλουμε. Μην δείξετε πρόσωπο και ανησυχήσουμε το. Μην δείξετε πρόσωπο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Δεν μας ακούει ο κάμερα, δεν μας ακούει. Βγάλτε την εικόνα, ρε παιδιά, γιατί άμα βλέπει ένας άλλος από την τηλεόραση αυτή τη στιγμή ότι δείχνουμε το πρόσωπο ενός ανθρώπου, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Κάνω και εγώ υποδείξεις από εδώ πέρα. Δεν είναι δυνατόν. Και ξέρετε, μετά τα χρεωνόμαστε όλοι. Εγώ δεν ήθελα να δείξουμε το πρόσωπο της γυναίκας που ήταν εξαπλωμένη. Εάν τη δει τώρα κάποιος γενικά της πρόσωπο, θα ανησυχήσουν. Θα ανησυχήσουν, ναι. Δεν το καταλαβαίνετε. Και μετά η κριτική για μένα θα αναφέρεται. Όχι αυτό που γίνεται με νοήματα και φωνές συνέχεια από εδώ πέρα. Παρακαλώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτια μου, τι γίνεται λοιπόν εκεί, για πες μας. Μια γυναίκα λοιπόν, Γιώργο, από την. Το είδαμε αυτό, το είδαμε. Παρακάτω, παρακάτω. Τι γίνεται λοιπόν υπάρχει εκεί. Υπάρχει ένταση, οι σχολικοί φύλακες θέλουν να βγουν στον δρόμο, οι αστυνομικοί τους αποθούν. Φωνάζουν συνθήματα. Υπάρχουν πολλοί σχολικοί φύλακες που διαμαρτύρονται για ποιο λόγο έγινε χρήση δακρυγόνων. Δεν προκάλεσαν, δεν άσκησαν βία στις αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν ένα ακραίο μέσο, μια ακραία συμπεριφορά από τις αστυνομικές δυνάμεις. Και αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται έντονα και φωνάζουν κατά των αστυνομικών για την φασιστική, όπως λένε, αυτή συμπεριφορά. Είναι άνθρωποι, βλέπετε τους ανθρώπους φωνάζουν, διεκδικούν την εργασία τους, να παραμείνουν στην εργασία τους. Είναι 4 μήνες στο δρόμο. 23 Μαρτίου λίγη διαθεσιμότητα. Μάλιστα, πάντως εκείνο το οποίο λες και εσύ, ότι δεν υπήρξε ένταση. Μας δείξαν χημικά. Ποιος είναι έχουν ξεσκίσει. Ο κύριος μιλάει, Κάτια, ένας κύριος. Εδώ οι σχολικοί φύλακες, Γιώργο, είναι πραγματικά αγαναχτισμένοι. Δώσε ένας άνθρωπο τον λόγο, αυτό που μίλαγε, ήθελε κάτι να πει, δώσε τον λόγο. Τα κρυγόνα, ρε, να φύγουμε, ρε. Και φωνάζουν βέβαια να. Ναι, ας τους βάλουμε κοντά να ακούσουμε. Αυτό λέω, προκειμένου να δείχνουμε πρόσωπα με αυτούς που θέλουν να μιλήσουν. Να μας πει κάποιος κάτι από αυτούς, κάτι μου, ρεπορτάζ, κανονικό. Έχουν ρίξει χημικά και μας έχουν κλείσει σε τετράγωνο και δεν μας αφήνουν και να βγούμε κιόλας. Αυτή την εντολή είχαν. Η εντολή είναι λοιπόν να μην. Η εντολή τους είναι να μας κλείσουν τα μάτια και να μας δίνουν χημικά. Μας έχουν κάνει ένα κύκλο και δεν αφήνουν κανένα να φύγει. Τι να φύγει, να φύγει από πού, βρε κάποια μου, να φύγει από πού, να φύγει. Να φύγει από εδώ. Ούτε μας αφήνουν να φύγουμε. Ούτε μας αφήνουν. Ωραία, εντάξει. Συναδέλφοι, εκεί έχουν. Καλά, για να φύγουν, εντάξει, θα του αφήνουν, βρε κάτι μου, αλλά προφανώ. Πάντω. Μέσα στο πεζοδρόμιο. Και εδώ, και εδώ. Κι άλλο άνθρωπο πεσμένο στο πεζοδρόμιο, κάνετε έκκληση να έρθουν τα ασθενοφόρα. Ναι, βέβαια πρέπει να έρθουν τα ασθενοφόρα. Ελάτε να δείτε εδώ τρει. Να, εδώ. Όχι, είναι έξω από την κυρία, δεν μπορεί να φύγει. Όχι, εδώ, εδώ, συνάδελφο, έχει λιποθυμίσει τα καθάρματα. Α γυρίσει η κάμερα και από την άλλη πλευρά να δούμε του ανθρώπου χωρί να κάνει το zoom στα πρόσωπα, όπω είπαμε. Αυτό είναι ο κύριο που μιλάει προηγουμένω. Α, σε άλλο κανάλι μιλάει. Η γυναίκα, Γιώργο, να σου πω πολύ. Δεν μην πούμε για τη γυναίκα, άλλο ρε, κάτι μου, γιατί ξέρει που είχε ανησυχεί ο κόσμο. Πιο πολλά τα μάτια που έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του. Μην το λέμε, αυτό λέμε, αυτό λέμε να αποφύγουμε, κάτια μου. Ότι αυτό λέμε να αποφύγουμε, κατάλαβε τώρα. Εάν γιατί δείξαμε και το πρόσωπο, μην ανησυχήσουν αυτοί που τη βλέπουν από το σπίτι. Για σκέψη τώρα, εσύ να ήσουν και να σε βλέπανε. Δεν θα ανησυχούσαν αυτοί μα βλέπανε από το σπίτι. Γι' αυτό έλεγα που μα φώναζα, όχι κοντά στο πρόσωπο τη κυρία. Μακάρι λοιπόν να έρθουν τα πράγματα καλύτερα. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τις 5.30-6 το πρωί, όπου είχαμε τον ευνηδιαστικό αποκλεισμό του Υπουργείου από σχολικούς φύλακες. Έγινε η επέμβαση του ΜΑΤ, τους έβγαλαν έξω, έχουν μείνει σε αυτό το χώρο.
Δεν είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να φύγουν, μπορούν να φύγουν, αλλά προφανώς οι άνθρωποι θέλουν να παραμείνουν για να διαμαρτυρηθούν. Από πού έρχονται αυτές οι φωνές, μπορεί να γυρίσει η κάμερα, από πού έρχονται εσείς ή κάτι, γιατί βλέπουμε, βλέπουμε πλάνο ηρεμίας και ακούμε φωνές που φωνάζουν, από πού προέρχονται αυτές οι φωνές. Είμαστε 2.200 άτομα, θα πρέπει να μας αποκαταστήσουν να πάρουμε πίσω τις δουλειές μας και στους 2.200. Δεν υπάρχουν μόνο 300, υπάρχουν 2.200 οικογένειες από πίσω. Έχουμε όλοι οι ανηλυμένες υποχρεώσεις, έχουμε παιδιά άνεργα, έχουμε παιδιά που σπουδάζουν, νοικιάζουμε σπίτια, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα πάρουμε πίσω τις δουλειές μας. Δεν είμαστε εμείς που θα σώσουμε μόνο την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα μαζί θα σωθεί. Όχι εμείς μόνο. Πού είναι ο κύριος που μιλάει, μπορεί να το δούμε. Ο συνάδελφος έχει χαθεί, έχει χαθεί η κάμερα. Φαίνεται, είναι στριμωγμένος εκεί ανάμεσα στα μάτια και προσπαθεί να, και αυτός να μπορέσει να, να βγει από την άλλη πλευρά. Γιατί έχει εγκλωβιστεί για αυτός όπως φαίνεται. Έχουμε ζαλιστεί με την εικόνα. Πήγαινε έλα. Τώρα φαίνεται ότι μπήκανε κάποια. Κάποια επεισόδια. Α, πρέπει να έρχεται. Ο υπουργός. Ποιος ήρθε κάτι με το αυτοκίνητο, ποιος ήταν. Κάποιος πάει στη Βουλή. Όχι, λέω στο αυτοκίνητο ποιος ήταν. Στο αυτοκίνητο γιατί πήγε να γίνει επεισόδιο. Βέβαια, αλλού είσαι εσύ, αλλού είναι η κάμερα, γι' αυτό δεν μπορούμε να συντονιστούμε. Άλλα βλέπεις εσύ, άλλα βλέπουμε εμείς. Γι' αυτό υπάρχει και αυτό το μπέρδεμα. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι πάρα πολύ σοκόσμος. Εντάξει, δεν είναι και πολύς κόσμος. Δεν είναι πολύς κόσμος, μωρέ. Οι σχολικοί φυλακές έχουν. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνουν στον δρόμο και κλείνουν την κυκλοφορία. Αυτό βλέπουμε. Η κυρία δεν έκανε τίποτα. Κλέφτες και αστυνομικοί, ένα παιχνίδι δηλαδή αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στο μάτι μας. Να σπρώχνουν να ξαναβγαίνουν στον δρόμο οι διαδηλωτές, να σπρώχνουν αστυνομικοί, ένταση, συνθήματα, αγανάκτηση. Πού να φύγει θέλει η γυναίκα, πού να πάει. Αυτό γιατί δεν την αφήνει να φύγει μόνο. Αυτό γιατί δεν την αφήνουν να φύγει. Γιατί θέλει να πάει στο δόστρωμα. Και πού το ξέρει ότι θα πάει στο δόστρωμα, γιατί δεν την αφήνει να φύγει. Δεν κατάλαβα. Άρα είχε δίκιο που λέω εγώ θέλω να φύγω και δεν με αφήνανε. Αυτή θέλει να φύγει η γυναίκα και δεν αφήνανε. Δεν είναι σωματάλη που δηλαδή. Συνάδελφος, είναι συνάδελφος, έχει φωτογραφική μηχανή και δεν τον αφήνουν να καταγράψει τα γεγονότα. Εντάξει, δεν είναι, τώρα μην το βάλουμε κάτι μου να χαρίσει, γιατί και αυτό το οι συνάδελφοι, εντάξει, τη δουλειά τους κάνουνε. Μην, το θέμα είναι οι σχολικοί φύλακες αυτή τη στιγμή, δεν είναι συνάδελφοι. Και προχθές ήταν οι καθαρίστριες, έτσι, οι καθαρίστριες. Ναι. Μιλάνε, έχουν και διάλογο μεταξύ τους εκεί. Ναι, σιγά τα πράγματα. Όλοι αυτοί πάντως, είναι ένα... και τρώμε ξύλο. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Μας έχουν εγκλωβίσει τα μάτια και τρώμε ξύλο χωρίς λόγο. Άνθρωποι, χωρίς αξιολόγηση, με πτυχία, με σπουδές, χωρίς να μας κοιτάξουν τίποτα με κοινωνικά κριτήρια. Δεν μπορούμε. Αθήνα, έλα μαζί μας. Θέλουμε τη βοήθειά σου. Μπορεί ο συνάδελφός μας ο Καρακαρά μας βλέπει. Πού γίνονται όλα αυτά, αλλού είναι αυτός, αλλού είναι. Για αντιπολίτευση να βρεθεί εδώ. Βλέπεις, ακούς Γιώργο τι γίνεται. Ακούω, αλλά ξέρεις τι, δεν βλέπουμε τους ανθρώπους που μιλάνε. Βλέπει, είναι ο συνάδελφός μας ο περατέρ κοντά σου για να μπορεί να συντονιστείτε. Για να, γιατί έχουμε πραγματικά ζαλιστεί από την εικόνα. Γιατί ζαλού εσύ, άλλα ακούμε, άλλα βλέπουμε. Όλη η Ελλάδα, παιδιά, είναι στο πόδι. Δύο άτομα είναι κάτω, όπως βλέπετε. Τα ασθενοφόρα δεν μπορούν να προσετερήσουν τον χώρο. Μας κλείσαν σαν τα ποντίκια. Μπήκαμε 6,5 ώρα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκειμένου να δούμε τον κύριο Υπουργό. Ειρηνικότατα. Μας ζήτησαν να βγούμε με ειρηνικό τρόπο έξω. Βγήκαμε, τους κάναμε το χατήρι. Πριν 10 λεπτά ξαφνικά μας χτύπησαν, μας πέταξαν δακρυγόνα. Τους είπαμε δεν μπορούμε άλλο, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Εγώ έχω πρόβλημα με το θυροειδή μου. Για αντιμετώπιση είχαν να μας μπρόξουν. Χτύπησαν μια κοπέλα και τη ρίξαν πίσω από το αυτοκίνητο για να μην φαίνεται ότι τη χτυπούν. Είναι ντροπή. 500 αστυνομικοί ήρθανε. 100 άτομα είμαστε. Το δίκιο μας ζητάμε. Μία φορά με το μέρος μας να έρχονταν. Τη δουλειά μας χάσαμε. Και αυτοί εργαζόμενοι είναι. Και αυτοί προβλήματα αντιμετωπίζουν. Και είμαστε στο πλευρό τους. Να κατεβεί ο υπουργός να μιλήσουμε. Να λύσει τα προβλήματά μας. Πού είναι η θέση μας. Είμαι Λαρισαίος, σχολικός φύλακας. Ταξιδεύω όλο το βράδυ για να διαμαρτυρηθώ εδώ κόσμια. Όπως είδατε δεν κάναμε τίποτα. Ήταν βαλτοί να δημιουργήσουν πρόβλημα εκτός από τα 7-9 άτομα που πήγαν στη Γαδά. Στείλαν και 3 άτομα στο νοσοκομείο. Είναι κρίμα. Τα αδέρφια μας οι αστυνομικοί για 800 ευρώ να δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Πρέπει να το καταλάβουν αυτά. Τρεπόμαστε τα παιδιά μας. Δεν έχουμε να τα προσφέρουμε πλέον τίποτα.
Κάτια, τώρα, από ό,τι κατάλαβα, είναι πραγματικά, δεν είναι περισσότεροι από 100-150, ατομολογούν και οι ίδιοι. Βρίσκονται όλες αυτές οι δημιουργίες των ΜΑΤ. Τι επιχειρούν να κάνουν, για να καταλάβουμε τώρα. Τα ΜΑΤ τι θέλουν, να φύγουν τελείως προφανώς όλοι από εκεί, έτσι. Θυμάστε που ήμασταν εδώ πάλι την άλλη φορά και χτυπήσαν με τον ίδιο τρόπο τις καθαρίστριες, κύριε Παπαδάκη. Το θυμάστε. Μην δείχνεις το πρόσωπο, σε παρακαλώ, συνάδελφε. Μόλις τώρα φτάσανε εκεί το ΕΚΑΒΗ με τους εκλεπτιστές να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Αυτό που θέλουν λοιπόν οι αστυνομικές δυνάμεις, Γιώργο, εδώ είναι 4-5 κλούβες των ΜΑΤ. Είναι να μην επιτρέψουν στους διαδηλωτές να κλείσουν το οδόστρωμα, να κλείσουν το ρεύμα της Βασιλής Σοφίας και όσο μπορούν να σπάσουν αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, να σπάσουν αυτή τη διαδήλωση των σχολικών φυλάκων και να τους αποτρέψουν να παραμείνουν για άλλη ακόμη ώρα εδώ. Υπάρχει ένα κυνηγητό μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, όπως βλέπετε κι εσείς. Βγαίνουν στον δρόμο οι διαδηλωτές, τους πρόχνουν οι αστυνομικοί και αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια. Και αυτό που λένε εκείνη η απορία των συγκεντρωμένων σχολικών φυλάκων είναι για ποιο λόγο. Τώρα φύγανε, μα φύγανε τώρα, Κάτια μου, τώρα ξέρω μπροστά σου εκεί. Φύγανε τώρα. Φύγανε τα ΜΑΤ. Πάνε αλλού τώρα, πού πάνε. Τα ΜΑΤ φύγανε. Φύγανε τα ΜΑΤ και είναι πάλι έξω στον δρόμο. Έχουν πάει πίσω από την άλλη πλευρά του, αν μπορεί να γυρίσει. Δώσε την εικόνα εσύ, δώσε και εσύ τις εντολές σου. Πάνε να κλείσουν σε άλλο σημείο. Πάνε να κλείσουν σε άλλο σημείο, γιατί βλέπουν μια κινητικότητα και πάνε από την άλλη πλευρά οι αστυνομικοί. Τι γίνεται, βγες λίγο πιο έξω να δεις και εσύ. Κλούβας, να μας πεις τι ακριβώς γίνεται. Από εκεί που πάνε προς τα εκεί όλοι οι άλλοι. Κάτε μας ακούς. Εγώ σ' ακούω, Γιώργο, δεν μπορεί να με ακολουθείς αυτή τη στιγμή. Η κάμερα προσπαθώ να απομακρυνθώ για να σου περιγράψω την εικόνα αυτή τη στιγμή. Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα τείχος. Να μην επιτρέψουν σε κανένα να βγει στον δρόμο. Βέβαια, όπως βλέπεις, η ομάδα έχει καταφέρει να βγει. Έχει αποκλείσει στον δρόμο. Δεν είναι παραπάνω από 100 άτομα, να σου πω κάτι. Στην προσπάθειά τους 500 αστυνομικοί να αποτρέψουν 100 διαδηλωτές να κλείσουν τον δρόμο. Έχουν σαν αποτέλεσμα οι 500 αστυνομικοί να κλείνουν τον δρόμο. Είναι το θέμα του παραλόγου αυτό που βλέπουμε, ρε παιδιά. Παραλόγου, ακριβώς. Οι υπόλοιποι που είναι απέναντι δεν είναι σχολικοί φύλακες. Είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι σχολικοί. Μαζεύτηκαν να δουν τι γίνεται. Δηλαδή είναι. Αυτό είναι και το στοιχείο της υπερβολής. Και πιστεύω ότι θα με ακολουθήσει σε λίγο και ο κάμεραμάν μας. Είναι ότι οι σχολικοί φύλακες κάθονται, αρχίζουν και κάθονται στο οδόστρωμα. Κάνουν δηλαδή, προχωρούν σε καθιστική διαμαρτυρία. Με τους αστυνομικούς των ΜΑΤ όρθιους να έχουν δημιουργήσει ένα τείχος, αλλά οι υπόλοιποι συγκεντρωμένοι αυτή τη στιγμή να πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία. Καταλαμβάνουν έτσι και τα δύο ρεύματα της Βασιλής Σοφίας. Τώρα, πάντως, μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι έχει κλείσει το ρεύμα προς το Σύνταγμα. Και σε λίγο, να βλέπουμε ότι μπαίνουν σιγά σιγά και στο ρεύμα προς το Χίλτον, να το πούμε έτσι απλά. Λίγο, ναι, δηλαδή η Βασιλή Σοφία σε λίγο θα είναι κλειστή. Είναι μπροστά τα... Είμαστε στο ύψος της Ηρώδου του Αττικού και από αυτό το σημείο και πέρα σιγά σιγά κλείνουν και τα δύο ρεύματα. Άρα πάει και για... Έχουν εγκλωβιστεί εδώ το ασθενοφόρο, οδηγεί, ταξί. Οι άνθρωποι ξαφνικά. Δεν είναι τόσο όμως, Κάτια μου, δεν είναι εικόνα τόσο τραγική. Βλέπω τα αυτοκίνητα περνάνε από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά. Δεν έχει και πολύ κόσμο μέσα στη μέση του δρόμου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Δεν ξέρω, αν κάνω λάθος εγώ. Πάντως το ένα ρεύμα έχει κλείσει μέχρι στιγμή. Έχει ανοίξει κανονικά. Έχει ανοίξει το από εκεί. Το από εδώ, δηλαδή προς το Σύνταγμα, δεν κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα. Έχει κλείσει κυκλοφορία. Βέβαια, κουνιέται και συνέχεια η κάμερα και πραγματικά έχουμε ζαλιστεί. Ούτε κάτι να φύγει από το. Α, μάλιστα. Τώρα βλέπουμε ότι έχουν μπει και στο. Περάσαν και τα κάγκελα. Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα λοιπόν τον κόσμο και είναι πλέον στη μέση τη Βασιλή Σοφία. Βλέπουμε και το ΕΚΑΒ που έρχεται για να. Προφανώς για να βλέπετε προσφέρει... τώρα έχουν σηκώσει πανό, κάποιοι κάθονται κάτω στον δρόμο, φωνάζουν συνθήματα. Αυτό δεν είναι που βλέπαμε τόση ώρα, άρα βγήκανε λοιπόν στον δρόμο και έχουν κλείσει το κομμάτι αυτό. Έτσι. Και με δυσκολία διεξάγεται από την άλλη πλευρά της Βασιλής Σοφίας, από μία λωρίδα κατεβαίνουν με δυσκολία τα οχήματα. Έχουν κάνει καθιστική διαμαρτυρία, βλέπουμε κάτι ότι είναι κάτω. Εντάξει, κάτσανε καμιά δεκαριά, έχουν κάτσει κάτω. Και είναι και τώρα περιμένουμε να δούμε την αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων. Τώρα εσείς συμφωνείτε, κύριε Παπαδάκη, με αυτό. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, ίσως, δηλαδή να δούμε το πρόβλημα τους, αλλά είναι σωστό τελικά 50 άνθρωποι να δυσκολεύουν χιλιάδες να πάνε στη δουλειά τους. Είναι ο τρόπος αυτός.